Να καλέσω στο βήμα την κυρία Άννη Φουτζιτζόγλου, η οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι η αγαπημένη πρόεδρος των φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Και να απολογηθώ πριν ξεκινήσει, στην χθεσινή πρωινή ομιλία μου, όχι από επιδίωξη, αλλά από δική μου παραδρομή, λησμόνησα να πω πόσο πολύ βοήθησε στη θητεία τη δική μου στο μουσείο ο Σύλλογος των Φίλων. Κυρία Άννη, σας ακούμε. Ευχαριστώ. Ο Σύνδεσμος των Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1985 από μια ομάδα εθελοντών, ιδρυτικά μέλη, και την πολύτιμη βοήθεια της τότε Διευθύντριας του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, Ιουλίας Βουκοτοπούλου. Την ίδια χρονιά η Θεσσαλονίκη γιόρτασε τα 2.300 χρόνια και πολλοί φορείς και οργανισμοί συμμετείχαν σε αυτή την επέτειο, ανάμεσά τους και οι φίλοι με την έκθεση ζωγραφικής «Η απεικόνιση της Θεσσαλονίκης» στη σύγχρονη ζωγραφική από τις συλλογές του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, της Εθνικής Τράπεζας, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, στη Νέα Πτέρυγα του Αρχαιολογικού Μουσείου. Οι δραστηριότητες του Αρχαιού Συνδέσμου, όπως ορίζονται από τα άρθρα 2 και 3 του καταστατικού του, είναι η ηθική και υλική συμπαράσταση στο έργο του Μουσείου και η καλλιέργεια στο ευρύτερο κοινό του ενδιαφέροντος για τις αρχαιότητες και την προστασία τους, η μορφωτική και η πολιτιστική προαγωγή των μελών του, το οποίο πραγματοποιείται μέσα από επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, καθώς και με την διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, εκθέσεων και εκδρομών. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού μας, οι πόροι μας προέρχονται μόνο από τα μέλη μας, είτε μέσω της ετήσιας συνδρομής μας, είτε από τη μικρή οικονομική συνδρομή των εκδρομών μας. Σημαντική οικονομική ενίσχυση υπήρξαν οι κατά καιρούς δωρεές από τα μέλη μας. Ο Σύνδεσμος των Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης στάθηκε πάντα αρρωγός σε ό,τι έχει ζητηθεί από το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, είτε αφορά το εκδοτικό του έργο, είτε τις λειτουργικές του ανάγκες. Κάτι που ίσως είναι άγνωστο είναι το γεγονός πως μετά από εισήγηση των μελών μας στο Δήμο Θεσσαλονίκης, η οδός Δεσπερέ που βρίσκεται το μουσείο μετονομάστηκε σε Μανώλη Ανδρώνικο. Με την έναρξη των εργασιών ανακαίνισης του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, το γραφείο μας μεταφέρεται προσωρινά σε έναν ενοικιαζόμενο χώρο στην οδό Καλαποθάκη. Το 2005 είχαμε ένα άσχημο γεγονός, παραβίασαν το γραφείο μας και έτσι αναγκάστηκα να επισκεφθώ το Αρχαιολογικό Μουσείο και να συναντηθώ με τον τότε Διευθυντή, κύριο Δημήτριο Γραμμένο. Και με απόφασή του μας ενημέρωσε σχετικά με την πρόβλεψη και παραχώρηση γραφείου εντός του μουσείου, στο οποίο είμαστε και μέχρι σήμερα. Ένα μεγάλο συναισθηματικό κομμάτι του συνδέσμου υπήρξε η διοργάνωση και υλοποίηση δύο εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία ήταν και τα πρώτα και μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα σε μουσεία που υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού, βασισμένο στις τότε μόνιμες εκθέσεις του Αρχαιολογικού Μουσείου, τους θησαυρούς της Βεργίνας και το νεκροταφείο της Σύνδου. Από το 1986, όπου τα μέλη του Συνδέσμου των Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης δημιούργησαν το παραπάνω πρόγραμμα, μέχρι το 1996, τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αγκάλιασαν το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω πως στην υλοποίησή τους είχαν την έγκριση του Μανώλη Ανδρώνικου και της Εκατερίνης Δεσπίνη. Παράλληλα, ο Σύνδεσμος πραγματοποίησε πλήθος διαλέξεων με προσκεκλημένους επιστήμονες τόσο από τους κύκλους της αρχαιολογίας όσο και από το ευρύτερο χώρο της ιστορίας, της λαογραφίας, παιδαγωγικής
και ακόμα και των φυσικών επιστημών. Ενδεικτικά αναφέρω τον αρχαιολόγο Σαριγιαννίδη, τον Χάμοντ, τον καθηγητή, και την Ζακλή Ρομιγή, ενώ η καθηγήτρια αρχιτεκτονικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αλεξάνδρα Καραδήμου Γερόλυμπου, μας μίλησε για την καταστροφική πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης του 1917, στο πλαίσιο της επετείου των 100 χρόνων. Και ενώ ο κύκλος διαλέξεων Τετάρτη στο Μουσείο τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται εντός του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, τα παλαιότερα χρόνια η πραγματοποίησή τους λάμβανε χώρα στις αίθουσες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στο Ινστιτούτο Γκέτε, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, οι οποίες και μας τις παραχωρήσε δωρεάν βέβαια. Από το 2006 ο σύνδεσμος συνδέθηκε με το Μουσείο μέσα από πλήθος δράσεων, εκθέσεων, εκδόσεων, συναυλιών και θεατρικών παραστάσεων. Συμμετείχε στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στα πλαίσια των 30 χρόνων από την αρχαιολογική ανακάλυψη στη Βεργίνα, ο σύνδεσμος, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του σπουδαίου αρχαιολόγου και ανασκαφέα, αλλά και φίλου του συνδέσμου Μανώλη Ανδρώνικο, πραγματοποίησε αφιέρωμα με τη συμμετοχή των καθηγητριών αρχαιολογίας Στέλλας Δρούγου, Χρυσούλας Παλιαδέλη, καθώς και των ηθοποιών Νίκο Ναουμίδη και τον δημοσιογράφο Δημήτρη Γουσίδη. Το 2010, και ενώ το τεχνικό έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης προχωρά, ο σύνδεσμος προσκαλεί σε διάλεξη αρχαιολόγους τη Λίλιαν Χιλαρά, η οποία ήταν και προϊσταμένη της Ιώτα Σιγματάφ, με θέμα «Η νεκροπόλης της αρχαίας Θεσσαλονίκης μέσα από τα ευρήματα του Μετρό», και τη Μελίνα Παϊσίδου, προϊσταμένη τότε της 9ης εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και τώρα καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο, με θέμα «Τα ευρήματα του Μετρό από τη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη». Στο πρόγραμμα «Νέοι και τρίτη ηλικία», καλεσμένος ομιλητής ήταν ο καθηγητής Εμμανουήλ Κρυαράς και μια βραβευμένη νεαρή πιανίστρια, η οποία μας έπαιξε κομμάτια από κλασικής μουσικής. Οι φίλοι, μετά από πρόσκληση της Διεύθυνσης του Αρχαιολογικού Μουσείου για περιήγηση, αλλά και εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις συλλογές του, φιλοξένησαν προσφυγόπουλα με τους κηδεμόνες τους, καθώς και παιδιά με προβλήματα ακοής και ομιλίας από τη Σχολή Κοφών, καθώς επίσης και παιδιά Ρωμά με τους εκπαιδευτικούς τους. Ταξιδέψαμε σε όλη σχεδόν την Ελλάδα και το εξωτερικό, επισκεπτόμενοι άγνωστους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία. Η τολμηρότατη πρόεδρός μας, κυρία Ολυμπία Αρχάκη, μας έφτασε μέχρι το Μεξικό. Στις εντός χώρας εκδρομές μας αρρωγή στάθηκαν οι αρχαιολογικές εφορίες, τις οποίες εφορίες της χώρας, κάνοντας τις περιηγήσεις μας ακόμη πιο ενδιαφέρουσες. Δεν μπορούμε παρά να τους ευχαριστήσουμε από καρδιάς. Το εκδοτικό έργο του Συνδέσμου υπήρξε μεγάλο, είτε αφορούσε επαιτειακούς ή επιστημονικούς καταλόγους, είτε ακόμα και φυλάδια και οδηγούς του Μουσείου. Εδώ είναι για άτομα με προβλήματα όρασης. Είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Η συνεργασία μας με το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο πλαίσιο των δράσεων για την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα, μας χάρισαν τις πιο μελωδικές και ωραίες βραδιές με παραδοσιακή και κλασική μουσική. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στους καθηγητές του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του ΠΑΜΑΚ, Δημήτριο Χανδράκη, Σοκράτη Συνόπουλο και Αθηνά Κατσανεβάκη. Η πιο γλυκιά μας όμως δράση αποτελεί ο στολισμός του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου, καθώς και η κοπή Βασιλόπιτας για τη νέα χρονιά για τους ανθρώπους του μουσείου μας. Όλα αυτά τα χρόνια, από το 1985 ως και σήμερα, κοντά 40,
Οι φίλοι προσπάθησαν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του μουσείου, αλλά και των μελών του. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή μας συνεργασία και η εξαιρετική σχέση φίλων και μουσείου θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο των εργαζομένων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης για τη συνεργασία, τη συγκατοίκηση και το κοινό όραμα, καθώς και την Επιτροπή του Συνεδρίου που μας έδωσε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τη 40χρονη πορεία μας. Τέλος, αυτή τη σύντομη αναφορά μου στη διαδρομή. Θέλω να την αφιερώσω στους ανθρώπους του μουσείου, αλλά και τους φίλους που δεν βρίσκονται ανάμεσά μας. Η Ιουλία Βοκοτοπούλου, Μέρη Σιγανίδου. Η Μέρη Σιγανίδου υπήρξε και πρόεδρος του συνδέσμου. Λιάννα Στεφανή, Όλη Ανδρώνικου, Μέρη Δαμασκηνίδου, Λουκία Θεοδόρου, Αλίγη Κανελοπούλου, Κορίνα Ούλα, Έλλη Παπουνά, Ειρήνη Σαντορινέου, Αρίστη Τσοχατζή, Μέρη και Φρένς Χανού και Τζέλη Χαριτονίδου. Σας ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε.